Το σκορ των καρφωμάτων θα κριθεί από τη δυσκολία, την τέχνη και το στυλ. Κάθε κριτής θα βαθμολογεί από 1 έως 10. Εάν ένας παίκτης δεν εκτελέσει ένα κάρφωμα για οποιοδήποτε λόγο, παίρνει 6 πόντους. Σε κάθε γύρο το σκορ θα μετράει ξεχωριστά. Θα ξεκινήσουμε με τον Λαβέρτις Ρόμπινσον. Ο πρώτος που θα δοκιμάσει είναι ο 23χρονος Αμερικανός του Περιστερίου. Ο Λαβέρτις Ρόμπινσον έχει ύψος 1,98, προέρχεται από το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι. Αν άκουσα καλά, ενώ είχαν δηλωθεί περισσότεροι παίκτες, τελικά θα λάβουν μέρος μόνο 3, ο Ρόμπινσον, ο Χάτσον και ο Βόνς. Δηλαδή δεν θα δούμε ούτε τον Χάρισον, ούτε τον Ντέιβις, ούτε τον Τζόρνταν, ούτε τον Καραμανόλη. Εδώ ετοιμάζεται ο Ρόμπινσον. Είναι γεγονός, Βασίλη, ότι ο Ντέιβις ούτε στο παιχνίδι έπαιξε. Δεν αποκλείεται να υπάρξει κάποιο μικροτραυματισμό. Ενώ για τον Θόδωρο τον Καραμανόλη δεν μπορώ να ξέρω τι συνέβη. Πέρυσι στη Θεσσαλονίκη είχε γίνει έκπληξη με τον Βουρτζούμι, που νίκησε το τελικό των Χάτσων. Ο Βουρτζούμι είχε βάλει μάλιστα σαν εμπόδιο για να κάνει πιο θεαματική την προσπάθειά του. 4 πιτσιρικάδες. Και πήδηξε από πάνω του. Τι βαθμό θα έβαζε, Μάκη? Θα έλεγα ήταν ένα κλασικό κάρφωμα. Βέβαια καλό, πολύ καλό επιτόπιο άλμα από τον κοντό Ρόμπινσον, αλλά δεν με εντυπωσίασε τόσο πολύ. Οι κριτές έβαλαν 8, 7 και 8 σε αυτή την προσπάθεια. Εδώ η δεύτερη προσπάθεια. Σαφέστατα καλύτερα από το προηγούμενο. Πιστεύω όμως ότι είναι λάθος αυτή τη στιγμή το ότι βάλαν 2 φορές τον ίδιο αθλητή να κάνει κάρφωμα. Θα έπρεπε να εναλλάσσονται για να... για να μπορεί και ο ένας να συναγωνίζεται καλύτερα από το άλλο, κυρίως σε δημιουργία. Εδώ ο Τζον Χάτσον, πολλοί πιστεύουν ότι αυτός είναι το φαβορί. Έτσι έχω και εγώ την αίσθηση. Εδώ ο παίκτης Πανιωνίου. Ξεκινάει καλύτερα από ότι ο Ρόμπινσον. Σαφώς καλύτερα, με εντυπωσιακότερο κάρφωμα και δύσκολο θα έλεγα. 9-8 και 8 παίρνει στην πρώτη προσπάθεια ο Χάτσον. Στην αντίστοιχη πρώτη ο Ρόμπινσον είχε πάρει 8, 7 και 8. Θα κάνει τώρα και τη δεύτερη προσπάθεια ο Τζον Χάτσον. Απόφυτος του Southern Carolina. Ξεκινάει με κακές προθέσεις, τελικά κάτι δεν του πήγε καλά στο τέλος. Κάτι δεν του πήγε καλά στην κατάληξη, ενώ ετοιμάζεται να κάνει ένα πολύ θεαματικό κάρφωμα. 8, 7 και 8 παίρνει σε αυτή τη δεύτερη του προσπάθεια ο Χάτσον. Η σειρά του Μπράιαν Βόνς, του δεύτερου ξένου παίκτη του Περιστερίου. Δείχνει τι κάρφωμα θέλει να κάνει για να ξεσηκώσει και λίγο τον κόσμο. Εδώ ο Βόνς. Για να δούμε πώς χτυπήσει την μπάλα. Όχι, τελικά θα κάνει... πολύ μάλλον ήθελε σύλληψη, να κάνει κάτι πολύ καλό. Στα σύλληψη ιδέας, αλλά μάλλον πάτησε μακριά από το καλάθι, γι' αυτό δεν ευδοκίμησε. 6-6 και 5, βέβαια το κάρφωμα ήταν αποτυχημένο. Πάντως στους θεατές δεν αρέσει η βαθμολογία. Ακούμε τις αποδοκιμασίες. Δύσκολο το έργο των κριτών πάντα. Είναι γεγονός ότι αν πετύχει αυτό το κάρφωμα, μέχρι που θα εξασφάλιζε και την πρώτη θέση, Βασίλη. Για να δούμε. Κάτι καλύτερο στη δεύτερη. Κάτι πολύ καλύτερο. Σίγουρα καλύτερο. Το 6 όμως πρώτη προσπάθεια του αφαιρεί τη δυνατότητα. 8, 8 και 8. Έτσι από ό,τι φαίνεται ο Μπράιαν Βόνς θα εγκαταλείψει τη μάχη. Μπορείς να επαναλάβει την αποτυχημένη του προσπάθεια. Μάλιστα, δίνεται στον Βόνς η ευκαιρία, ναι, νομίζω ότι να επανορθώσει. Έτσι δικαιώνεται και το fair play, αλλά και η λαϊκή επιταγή. Εδώ ο Μπράιαν Βόνς. Αρκετά θεαματικό κάρφωμα. Θα έλεγα μια απομίμηση του Τζόρνταν. Παίρνει 8, 9 και 8 από τους κριτές. Επαναλαμβάνω, κριτές είναι ο Φέδων Ματθαίου, ο Κώστας Μουρούζης και ο Κίμωνας Κοκορόγιανης. Ξανά εδώ η προσπάθεια του Μπράιαν Βόνς. Και εδώ από μια άλλη κάμερα. Air Vons. Αρκετά ταξιδεμένος στον αέρα.
κατά το Air Jordan, εδώ η κριτική επιτροπή. Φαντάζομαι, Βασίλη, ότι λόγω χρόνου είναι πιο απλοί οι κανονισμοί. Όπως και να το κάνεις, πάντα η πρώτη φορά είναι και πιο δύσκολη. Σίγουρα δεν μπορείς να πεις ότι είναι αντιπροσωπευτικό, τουλάχιστον όσον αφορά τα καρφώματα. Ενώ στο τρίποντο χαρήκαμε την μονομαχία. Χάτσον. Ένα κάρφωμα ικανό ίσως και να του εξασφαλίσει την πρώτη θέση. Ικανό για χρυσό μετάλλιο. 9-9 και 9. 3-9 λοιπόν για τον Αμερικανό παίκτη του Πανιωνίου. Η δεύτερη προσπάθεια του Χάτσον, που και πέρυσι ήταν φιναλίστ, είχε χάσει από τον Βουρτζούμι τότε. Ο κόσμος μπιζάρι. Το κόσμο νομίζω είναι χαρακτηριστικό. Μάλιστα. Έγινε Μάκη Δενδρινέ, αυτό που φοβόμαστε, και κοιτάξτε τους παίκτες πώς πανηγυρίζουν. Και ας ελπίσουμε, Βασίλη, ότι υπάρχει ένα πληρωματικό. Ας ελπίσουμε πραγματικά. Είναι εκείνο που βγήκα προφήτης χωρίς να το θέλω. Σου είχα πει ότι να ευχόμαστε, και δεν το βλέπαμε, ένα αναπληρωματικό, ένα εφεδρικό ταμπλό, γιατί ο Χάτσον χωρίς να το θέλει στην Πράγα έσπασε δύο ταμπλό. Πόσο μάλλον τώρα που θα ήθελε να εντυπωσιάσει τον κόσμο. Είναι γεγονός όμως, Βασίλη, ότι τελικά ενθουσίασε τον κόσμο αυτό το σπάσιμο ταμπλό. Όπως επίσης είναι γεγονός, μεταξύ σοβαρού και αστείου, τα καινούργια καλάθια επάνω στα γυάλινα ταμπλό, όπως τα ξέρεις, έχουν σούστες. Και απορώ γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ίσως σε αυτά τα καλάθια, ώστε να αποφευθεί και το σπάσιμο ταμπλό, αλλά και κάποιος πιθανός τραυματισμός. Πάντως, παρακολουθώντας τα διεθνή γεγονότα τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Στο NBA σίγουρα δεν έχει συμβεί. Από την εποχή του Darryl Dawkins. Ίσως από τότε. Που θαυμάσαμε τις προάλλες Άρης Φίλιπς, είχε να σπάσει καλάθι, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο. Εδώ βλέπουμε τον Τσίτουμ, που ήταν από τους πρώτους που έτρεξαν να μπουν στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν, για να συγχαρούν τον Χάτσον. Είναι να συγχαρούν έναν παίκτη που έκανε συντρίμια το ταμπλό. Είναι γεγονός, Βασίλη, ότι ο Μέλβιν είναι ένας πολύ ενθουσιώδης και νεαρός άλλωστε παίκτης, ο οποίος πανηγυρίζει με τον παραμικρό και τις καταστάσεις. 10 βέβαια. Ο Χάτσον έχει πάρει μόνος του, αν μπορούσε η κάμερα να μας δείξει. Α, πραγματικά εκείνη είναι πολύ σωστά. Ο Χάτσον έχει πάρει μόνος του την καρτέλα που γράφει 10 και την επιδεικνύει στον κόσμο. Αυτή είναι η ομορφιά του αθλητισμού τελικά. Να κάνει ζημιές και να χαίρεσαι. Ξανά εδώ το εκπληκτικό, σε δύναμη κυρίως, κάρφωμα του Τζον Χάτσον. Έχω την εντύπωση, Βασίλη, το κράτημα του Χάτσον μετά το κάρφωμα πρέπει να έγινε σκόπιμα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Μάλλον το ήθελε δηλαδή για να κάνει τη ζημιά. Εδώ ξανά. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα σταθεί αφορμή να διακοπεί άδοξα το πρώτο All-Star Game στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ο Χάτσον λοιπόν κάνει θρύψαλα το ταμπλό. Λογικά θα έχουμε μια καθυστέρηση, μια ανακολουθία στο πρόγραμμα μέχρι να... Αναγνωρίζοντας ότι η προσπάθεια του Τζον Χάτσον αποκατασταθεί ζημιά, τον δέχεται σαν νικητή και είναι αυτός ο νικητής των καρφωμάτων. Ο Βόνς δεν θέλει να κάνει την προσπάθειά του στο τελικό, αναγνωρίζει την ανωτερότητα του Χάτσον. Επικράτησε, Βασίλη, το αίσθητο αυτοσυντήρησης σε αυτή την περίπτωση. Και έτσι λοιπόν ο Χάτσον θα πάρει το αίμα του πίσω για την ήττα του στο περσινό All-Star Game της Θεσσαλονίκης από τον Βαγγέλη Βουρτζούμη, και θα κερδίσει εδώ και το κύπελο και τα χειροκροτήματα του κόσμου. Και την κάμερα βέβαια, και ελπίζω ο διευθυντής του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, ο παλιός πολίστας και κολυμβητής, ο Γιάννης Παλιός, να μην του στείλει κανένα τιμολόγιο στο σπίτι του με τα έξοδα για την ζημιά που έκανε.